Φίλε, κοίταξε να δεις. Δεν έχεις βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Πότε ήτανε, πριν μήνες. Από τις πιο δύσκολες συζήτησεις που έχω κάνει στη ζωή μου με τον πατέρα μου. Που είναι καλά ο άνθρωπος, πάνε καλά και εξετάσεις και χημειοθεραπείες. Πήγε τρίτο στάδιο. Και πήγα σπίτι για να μιλήσουμε. Εκεί πώς δίνεις κίνητρο, πες μου. Πώς δίνεις κίνητρο. Τι να πεις. Τα πάνε όλα καλά. Τι λες, παιδί μου. Μπορείς σε τρεις μήνες να μην είμαι εδώ. Τι θα γίνει η μάνα σου. Ποιος θα την κάνει αυτή η συζήτηση. Θα βάλω τον Ανέστη να την κάνει. Δεν κάνει, ρε φίλε, τον κούλο. Ένα από τα τμήματα της εταιρείας έχει πέσει πυρηνική βόμβα μέσα σε ένα εξάμηνο δύο φορές. Μαζεύουμε συντρίμια συνεχώς. Τι θα πω εγώ τώρα που είμαι υπεύθυνος. Τι θα πω. Φεύγω, πάω διακοπές δύο εβδομάδες. Αφήνω όλα γης μαδιά μου. Ε, τι λες, παιδί μου. Ποσοστό έχεις, ιδιοκτήτης. Ανέλαβε θέση, σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε προβλήματα. Τι λέτε τώρα. Αλλά μην καθόμαστε τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν κάτι δεν μας αρέσει, είπε ένα παλικάρι. Τώρα ναι, αποφεύγω, κάνω και. Φίλε, κοίταξε να δεις. Δεν έχεις βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Δεν έχεις βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο να σου πούνε, κοίταξε μεγάλε τώρα. Άνθρωποι στηρίζονται πάνω σου. Θα πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Αποφεύγω τον πόνο. Αλήθεια. Έχεις την επιλογή να αποφεύγεις τον πόνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θέλει να την ακούει κανείς. Επιλέγεις να αποφεύγεις τον πόνο. Ποιος, πείτε μου έναν. 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 Προβλήματα. Πέφτεις για ύπνο το βράδυ και τα βλέπεις στον ύπνο σου. Ξυπνάμε κατά τις 2-3 το βράδυ και κάνουμε να κοιμηθούμε μέχρι τις 4.30 το πρωί από το στρες. Τι νομίζεις, ότι έχει λουλουδιά. Όχι. Προφανώς. Δεν μπορείς να μην εξελιχθείς χωρίς δυσκολίες. Ξέχασέ το. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά που να σου λέει εξελίσσεσαι όταν αντιμετωπίζεις μόνο εύκολα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μόνο η αναβάθμιση των προκλήσεων σε αναβαθμίζει και εσένα. Γιατί? Γιατί έτσι εξελίσσεσαι. Γιατί κατά από πίεση σε στίβει η πρέσα για να αρχίσεις να βγάζεις τα κόμπλεξ σου, τους εγωισμούς σου, τις ανασφάλειές σου, τους φόβους σου, για να μπορέσεις να τα δεις εσύ και να πεις αλήθεια, θέλω να τα αλλάξω. Τώρα είμαι έτοιμος, ναι, δεν μ' αρέσει όντως, δηλαδή, δεν μ' αρέσει. Αλλά αυτό δεν γίνεται εύκολα. Πιεστείς, θα σε πρεσάρει η φάση. Για να σε πρεσάρει η φάση πρέπει να επιλέξεις αντίστοιχες καταστάσεις. Θα πρέπει να πάρεις δύσκολες αποφάσεις και θα πρέπει να τις στηρίξεις αυτές τις αποφάσεις και τις δικές σου αποφάσεις. Αλήθεια, θέλεις εγώ να αναλάβω την ευθύνη να σου πω τι θα πεις. Ούτε σε αυτό δεν θα πάρεις την ευθύνη. Σε τι θα πάρεις την ευθύνη. Μα ο σκοπός είναι να κάνεις το λάθος. Αλλιώς θα είσαι κάτω από την προστασία πάντα αλωνών. Και όταν είσαι υπό την προστασία αλωνών, αυτοί καθορίζουν τη ζωή σου, όχι εσύ τη δική σου. Δεν είναι εύκολες οι δύσκολες αποφάσεις. Οι δυσκολίες που έρχονται στη ζωή, οι οποίες μπορεί να είναι τραγωδίες, μπορεί να είναι απίστευτα πράγματα, είναι τόσο σημαντικά που μπορούν πραγματικά να σε αναβαθμίσουν. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολα στη διαχείριση. Κρύβουν τα πιο σημαντικά προβλήματα. Όπου βλέπεις φόβο, πήγαινε. Κάτι σου λέει,